Αποστολή που θέτει ως προαπαιτούμενο την αφοσίωση των αστυνομικών στα πανανθρώπινα ιδεώδη, συνθήκη απαραίτητη για να αποκλειστεί παντελώς το ενδεχόμενο του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα της αποστολής τους. Πέραν αυτού, απαιτείται να καταβάλουν επίμοκτη προσπάθεια για τη βελτίωση του γνωστικού τους αντικειμένου, προϋπόθεση για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες. Στοιχείο που καθιστά χειμερικό το ενδεχόμενο στρέβλωσης του περιεχομένου της αποστολής τους είναι η πλήρης κατανόηση του αποφθέγματος πάνω χρημάτων μέτρων άνθρωπος. Όταν το νόημα του αυτό διαπερνά, όταν το νόημα του αποφθέγματος εννοείται, διαπερνά κάθε ιτμάδα της σκέψης όλων μας, προαπαιτούμενο για τη δημιουργία μιας ανθρώπινης και αλληλέγγυας κοινωνίας, στην οποία συμβάλλουν και αυτές οι πρωτοβουλίες πολιτών, καθώς συνιστούν διαδικασίες οσμοτικού χαρακτήρα, τότε μπορούμε να ελπίζουμε σε μια κοινωνία όπως την οραματιζόμαστε. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαδικασίες αυτές με τη σειρά τους αποτελούν την απαρχή ενός ευρύτερου κοινωνικού προβληματισμού, ο οποίος στην πορεία αποκρισταλώνεται ως νομικό κείμενο που λειτουργεί ως εργαλείο και όχι ως δυνάστης για τον ίδιο τον άνθρωπο αλλά και για τον πλανήτη μας. Η προστασία του τελευταίου αποτελεί πρώτο μέλημα για τον άνθρωπο. Ίσως η κατάσταση του πλανήτη μας σε συνάντηση με τον τρόπο διαμαρτυρίας του, όπως καταστροφικές θεομηνίες αλλά και άλλα, επιβάλλει την υιοθέτηση αντιλήψεων που ευνοούν την οικοδόμηση μιας βιοκεντρικής πλέον ηθικής. Η ηθική αυτή θα λειτουργεί ως ασπίδα για την προστασία της ζωής γενικότερα, δηλαδή όχι μόνο της ανθρώπινης ζωής, απότοπος της αντίστοιχης ανθρωποκεντρικής, αλλά και της πανίδας και της χλωρίδας. Εγκαταλείποντας αυτήν την πλανητική αλλά τρομερή προσέγγιση, έρχομαι στην πατρίδα μας και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης, στο ανάκριβο του οποίου συναντά κανείς σπάνιες φυσικές ομορφιές. Πρωτεύουσα θέση ανάμεσα στις αυτές κατέχει η πόλη της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, η ρημοτομία της πόλης σε συνάντηση με την υπάρχουσα οικοδομή σε ό,τι αφορά τις συγκοινωνίες εντός του πολυοδομικού της ιστού ευθύνονται για το κυκλοφοριακό της πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό ενοχοποιείται πρωτίστως για τη μόλις του περιβάλλοντος, αλλά και για την απώλεια χρόνου στις μετακινήσεις και γενικά για την ποιότητα των πολιτών της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.